είναι ο πρόεδρος των Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών στο Ηράκλειο. Διαβάζοντας την είδηση ότι από σήμερα 22 Δεκεμβρίου πως οι φορολογούμενοι μπορούν να απευθύνουν ψηφιακά αιτήματα στο σύνολο των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών της επικράτειας μέσω της πλατφόρμας «Τα αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη της ΑΔΕ. Για πείτε μας τι είναι τούτο, κύριε Χριστοφοράκη. Καλημέρα. Καλημέρα. Να πούμε καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο. Ούτως ή άλλως είμαστε πολύ κοντά. Κοιτάξτε, είναι. Το έχουν γυρίσει, μη λέτε καλά Χριστούγεννα. Τώρα πια πρέπει να το ξεχάσουμε. Λένε ασφαλή Χριστούγεννα. Το ξέρετε ότι αλλάξαμε και τις ευχές. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Έτσι ακριβώς. Είναι για να γελάμε πολλά πράγματα. Ναι. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν των αλλαγών αυτών, και θα θυμάστε ότι πάρα πολλές φορές έχει μιλήσει για την ψηφιοποίηση του δημοσίου πλέον. Μέσα στο πλαίσιο αυτό η ΑΔΕ ψηφιοποιεί το σύνολο στο σύνολο των ΔΟΗ, σχεδόν το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει, ούτως ώστε να μην απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία φορολογουμένου, ούτως ώστε κάνει οποιαδήποτε δουλειά, οποιαδήποτε υποχρέωση έχει. Εγώ πηγαίνοντας στον κατάλογο σήμερα να δω, γιατί με είχαν αναρτήσει και έναν κατάλογο με τις 27 νέες οικονομικές υπηρεσίες, δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες που εντάσσονται, δεν είδα το Ηράκλειο. Και ξαφνιάστηκα και λέω: το Ηράκλειο ήταν ψηφιοποιημένο. Το Ηράκλειο είναι ψηφιοποιημένο από την προηγούμενη. Είμαστε κοντά ένα μήνα ψηφιοποιημένη. Είναι μέσω του συστήματος μα οι αιτήματα στην αρχή. Ανανεωμένη σελίδα ΣΑΔΕ πλέον, που από εκεί πλέον οποιοδήποτε ζήτημα, αίτημα είχε φορολογούμενο, είτε αλλαγή ταυτότητα στο Μητρό, είτε κάποιο συμψηφισμό, είτε υποβολή κάποια συμπληρωματική δήλωση, σχεδόν το σύνολο ποιοι είναι των φορολογικών ελέγχων και ελάχιστων υπηρεσιών που ακόμα δεν έχουν ενταχθεί στο τάξη, διεκπεραιώνει το σύνολο των υποχρεώσεών του. Ή οτιδήποτε χρειάζεται γραφειοκρατικά, είτε αλλαγή ταυτότητα. Ξέρετε, μπήκατε εσείς αμέσως στο ψαχνό, λέγοντας ότι αν θέλει κάποιος να στείλει αιτήματα, γιατί όλη την ώρα που εσείς μιλούσατε, εγώ σκεφτόμουν και χαμογελούσα από μόνη μου και έλεγα: τώρα, ποιος παλαβός θα στείλει αίτημα με κάποιο αίτημα στην εφορία, δηλαδή τι αίτημα να έχω εγώ από την εφορία και γιατί να θέλω να έχω συναλλαγές μαζί της. Καταλαβαίνετε, στην άλλη άκρη το πήγα έτσι. Αλλά καταλαβαίνω ότι τα θέματα τρέχουν με τις υποχρεώσεις όλων μας. Τα ζητήματα της καθημερινότητας του πολίτη κυρίως, αλλά και των επιχειρήσεων που εμπλέκεται η ΔΟΗ, είναι πάρα πολλά. Είναι κυρίως τα τμήματα ροής που συνηθίζουμε να λέμε, που είναι τα έσοδα, δηλαδή. Εκεί που γίνονται οι συμψηφισμοί, οι ρυθμίσεις, λαμβάνουμε ενημερότητα σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν βγαίνει αυτόματα από το σύστημα. Είναι το Μητρό που επίσης οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων μας πρέπει να τη δηλώσουμε στη ΔΟΗ, είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε ως επιχειρήσεις. Είναι το τμήμα του εισοδήματος που διαρκώς απαιτούνται πιστοποιητικά, είναι πιστοποιητικά ένθετε, διαφόρων ειδών πιστοποιητικά. Είναι το τμήμα του ΦΠΑ που υποβάλλουμε τις επιστροφές και χίλια δυο. Όλα αυτά λοιπόν τώρα υποβάλλονται μέσω του μαϊαιτήματα της ΑΔΕ. Βέβαια, όπως όλα τα συστήματα, στην αρχή της λειτουργίας τους, εύχομαι να είναι μόνο την αρχή, αντιμετωπίζουμε προβλήματα ως προς τους χρόνους που απαντώνται τα αιτήματα. Θεωρώ όμως ότι είναι ένα ζήτημα. Και τεχνικά ζητήματα υπάρχουν, αλλά και ένα ζήτημα διαχείρισης του συστήματος του μαϊαιτήματα, και το αμέσως επόμενο διάστημα θα λυθεί και αυτό. Πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ΔΟΗ Ηρακλείου λειτουργεί με το μαϊαιτήματα. Δεν είναι στο ραντεβού, γίνουμε ραντεβού αν χρειαστεί, γιατί ξέρετε, κάποιες φορές μέσω του μαϊαιτήματα όσα δικαιολογητικά και να προσκομίσει απαιτείται και η παρουσία σου, ούτως ώστε να εξηγήσει κάποια πράγματα. Σε αυτή την περίπτωση κλείνουμε ραντεβού να πάμε στη ΔΟΗ. Δεν έχει ενταχθεί η ΔΟΗ Ηρακλείου στο ραντεβού που είναι το αμέσως επόμενο που περιμένουμε, ούτως ώστε το ραντεβού δηλαδή να κλείνει ηλεκτρονικά και αυτό με το αρμόδιο τμήμα. Αυτό τον τελευταίο μήνα, έτσι εμπειρικά πλέον, γιατί μπορείτε να μας δώσετε αυτό το δεδομένο, σε ποιες περιπτώσεις βλέπετε να υπάρχει η μεγαλύτερη καθυστέρηση? Γιατί εδώ λέει ότι η πλατφόρμα των αιτημάτων καθοδηγεί το φορολογούμενο ώστε να υποβάλει αίτημα για περισσότερες από 250 διαδικασίες. Πού εσείς έχετε εντοπίσει ότι υπάρχει η μεγαλύτερη καθυστέρηση? Κοιτάξτε, αν εξαιρέσουμε το τμήμα κεφαλαίου σε όλες τις ΔΟΗ της χώρας,
που είναι το τμήμα των μεταβιβάσεων, για να καταλάβει ο κόσμος τα μακινήτα. Που και αυτό, ό,τι πάει μέσω του μαϊαιτήματα, γιατί δεν πάνε όλα μέσα στο My Property, ό,τι πάει μέσω του μαϊαιτήματα, εκεί υπάρχει καθυστέρηση, υπάρχουν μικρότερες καθυστερήσεις στο Μητρό λόγω του όγκου των συναλλαγών. Γιατί ξέρετε, ναι, μεν ο φορολογούμενος δεν πάει στη ΔΟΗ, αλλά κάποιος υπάλληλος πρέπει να διαχειριστεί το αίτημα του φορολογούμενου. Αν η ΔΟΗ είναι προστελεχωμένες, αν ακόμα αν θέλετε και η λειτουργία του μαϊαιτήματα, πρέπει να τη μάθουν οι άνθρωποι που λειτουργεί. Συνήθως σε αυτά τα δύο τμήματα υπάρχουν καθυστερήσεις. Μικρότερες αλλά σημαντικότερες καθυστερήσεις υπάρχει. Σαν φοροτεχνικός διαπιστώνεται ότι, τουλάχιστον για την δική μας, αφού μιλάμε για το δικό μας το σπίτι, ότι υπάρχει ικανός αριθμός, τουλάχιστον προς το παρόν, εργαζόμενων που μπορεί να βοηθήσει, ή είναι υποστελεχωμένοι? Η ΔΟΗ χρειάζεται στελέχωση, απαιτείται στελέχωση, είναι υποστελεχωμένη σε πάρα πολύ, σε όλα τα τμήματα της. Νομίζω ότι και ο προϊστάμενος του ΔΟΗ το έχει πει πάρα πολλές φορές, σε όλα τα τμήματα. Είναι μία από τις μεγαλύτερες ΔΟΗ της χώρας. Έχει πλήθος εταιριών, κυρίως, γιατί ξέρετε, εκεί είναι τα μεγάλα ζητήματα, που απαιτεί αρκετούς επιπλέον υπαλλήλους, και όχι μόνο στο τμήμα ελέγχου, που διατείνονται από την ΑΔΕ, αλλά και στα τμήματα ροής, που είναι η καθημερινότητα του πολίτη, που διεκπαιρεώνει τα απλά αιτήματα. Απαιτείται στελέχωση της ΔΟΗ, αλλά αυτό, ξέρετε, είναι ένα θέμα που πρέπει να το λύσει η ΑΔΕ. Ναι, σωστά. Με αυτή τη διαδικασία, εγώ ως φορολογούμενος πάω με μεγαλύτερη ευκολία. Όχι άλλο θέλω να ρωτήσω. Μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, τέλος πάντων στην πλατφόρμα, να το πω διαφορετικά, ή και πάλι απευθύνομαι στο φοροτεχνικό μου να μου διεκπαιρεώσει την όποια εκκρεμότητα υπάρχει, κύριε Πρόεδρε? Θα σας πω τι ακριβώς γίνεται και θα το κρίνετε εσείς. Ό,τι γινόταν πριν, ό,τι χαπιά μαζεύαμε να πάμε στη ΔΟΗ για να διεκπαιρεώσουμε όποιο αίτημά μας, ακριβώς τα ίδια μαζεύουμε, τα σκανάρουμε και τα ανεβάζουμε πάνω μέσω του μαϊαιτήματα. Αντί να πάμε στη ΔΟΗ, λοιπόν, το στέλνουμε. Έχουμε το πλεονέκτημα του αριθμού πρωτοκόλλου που έχει το αίτημά μας, ότι υποβλήθηκε εμπρόθεσμα σε κάθε περίπτωση. Όμως από μόνος του κάποιος φορολογούμενος, για κάτι που μπορούσε να κάνει μόνος του στη ΔΟΗ, εάν έχει ψηφιακές δεξιότητες, μπορεί να το κάνει και μέσω του μαϊαιτήματα. Καταλαβαίνετε ότι μάλλον γίνεται πιο απαραίτητος ο φοροτεχνικός από ό,τι πριν, λέω εγώ. Να. Και με τις ρυθμίσεις σας ρωτάνε τι γίνεται. Με τις ρυθμίσεις. Για την εφορία, λέει, τι γίνεται, σας ρωτάνε. Υπάρχει μια κινητικότητα σχετικά με τις ρυθμίσεις. Αρκετές από αυτές απαιτείται, επειδή υπάρχουν ελλειπείς ενημέρωση, θα το πω έτσι, του συστήματος ΣΑΔΕ σχετικά με τους πληττόμενους, προφανώς για αυτές μιλάμε, σε 72 δόσεις. Πολλές φορές χρειάζεται να σταλεί και το αίτημα της ρύθμισης μέσω του μαϊαιτήματα, διότι δεν βλέπει αυτόματα το σύστημα πλήστες περιπτώσεις φορολογουμένων που δικαιούνται να ενταχθούν και δεν του δίνει το δικαίωμα. Οπότε πρέπει να στείλουμε δικαιολογητικά μέσω του μαϊαιτήματος και να στηθεί από τη ΔΟΗ. Υπάρχει όμως μια κινητικότητα από τον κόσμο. Εγώ θεωρώ, το έχω ξαναπεί εξάλλου, ότι αν δεν κλείσει η πανδημία, δεν μπορεί να λήξει η προθεσμία. Και δεν νομίζω ότι κανείς πιστεύει ότι η πανδημία έχει περάσει, έχει τελειώσει, αν δεν κλείσει το υγειονομικό κομμάτι, εννοώ. Και η όποια προθεσμία, η 31 πρώτη, ας πούμε, είναι πολύ μικρή. Θα χρειαστεί και νέα παράταση. Και καλό θα είναι στο Υπουργείο από τώρα να βγουν και να το ξεκαθαρίσουν τις προθέσεις τους, να δώσουν μια νέα παράταση. Διότι δεν φτάνει ο χρόνος, ο κόσμος είναι ακόμα σε ένα οικονομικά αβέβαιο περιβάλλον. Δεν είναι σταθερός, δεν υπάρχει καμιά σταθερότητα στην αγορά. Όπως πάνε στην εξωτερική προκαταβολή Ιούνιο, ας πάνε και όλα αυτά τα ευνοϊκά, αν θέλετε, μέτρα, τουλάχιστον μέχρι Ιούνιο και βλέπουμε. Παρατάσεις υπάρχουν σε κάποιες από τις εκκρεμότητες μας που τελειώνουν ως μενός φορολογούμενοι τις υποχρεώσεις που έχουμε 31 δωδεκάτου? Κοιτάξτε, παραδοσιακά το Υπουργείο Οικονομικών τις παρατάσεις που δίνει την τελευταία μέρα που λύγει μια προθεσμία. Παρατάσεις θα περιμένουμε, λοιπόν,
για όπου να πάει η παραμονή της πρωτοχρονιάς, θέλετε να πείτε. Αν, σίγουρα μετά τα Χριστούγεννα. Σίγουρα μετά τα Χριστούγεννα. Την εβδομάδα δηλαδή μετά τα Χριστούγεννα. Ναι, να ξέρουμε τι θα γίνει. Όπως γίνεται και κάθε χρόνο. Περιμένουμε τι θα γίνει, μια παράσταση στα τέλη πληροφορίας. Σίγουρα κάνουμε μια προσπάθεια σαν χώρο τεχνική να παραταθούν και οι τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδρομικά συνταξιούχων και αγροτών που έχουν λάβει επιδοτήσεις. Η προσπάθεια βέβαια δεν σταματάει εκεί. Κάνουμε μια επιπλέον προσπάθεια, μήπως επιτέλους το Υπουργείο καταλάβει ότι τα αναδρομικά των μισθών που έχει δεν χρειάζεται ο πολίτης να απευθυνθεί στο φοροτεχνικό του να τον πληρώσει για να κάνει μια συμπληρωματική για εισόδημα 4, 5, 10 ευρώ. Θα μπορούσε άνετα, αφού τα έχει τα στοιχεία πάνω, να τρέξει μια ροή και να υπολογίσει το εισόδημα. Αυτό ή εν πάση περιπτώσει να δώσει μια λύση, γιατί δεν σας κρύβω ότι αυτό το ζήτημα, ιδιαίτερα στους συνταξιούχους και στους αγρότες, αλλά στους αγρότες λύθηκε πέρυσι, είναι τελευταία χρονιά με τις επιπτώσεις, έχει καταντήσει τραγέλαθος να λαμβάνει συνταξιούχος αναδρομικά 10, 20, 30 ευρώ του έτους 2015 για να πρέπει να πάει στο φοροτεχνικό του να κάνει νέα δήλωση το 2015 για 10 ευρώ. Ναι, είναι ολόκληρο μεροκάματο που λέμε πάρα πολύ απλά. Που συνήθως είναι και αφορολόγητο. Και είναι στοιχεία που η ΑΔΕ τα έχει και θα μπορούσε να το τρέξει στη ροή της. Να εκδώσει νέα εκαθάριση και αν τυχόν ο φορολογούμενος δεν συμφωνούσε, τότε και μόνο να απευθύνει τις ενστάσεις του προς τη ΔΟΗ, γιατί δεν συμφωνεί. Γιατί για 10 ευρώ αναδρομικά πιο πολύ είναι ο κόπος του, το κόστος πληρώνοντας το λογιστή του, παρά το όφελος του ελληνικού δημοσίου. Είναι κάτι πλέον πάρα πολύ απλό για τα δεδομένα της ΑΔΕ να το τρέξει μόνη της. Μάλιστα. Αλλά είναι και αυτά από τα προσεχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Και ρωτώντας πας στην πόλη, και έτσι σας ρωτήσαμε για να μάθουμε τι είναι όλη αυτή η ιστορία, να το ξέρουμε όλοι μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα.